από γυναίκα που δήλωσε ότι ήταν η βιολογική του μητέρα, τελικά δεν ήταν. Αυτό το παιδί δόθηκε σε ένα ζεύγος ανδρών και μεγαλώνει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, τα τελευταία 2 χρόνια μαζί τους. Η γυναίκα συνελήφθηκε, οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον δικαστηρίου και αναζητούνται ακόμη και το ζεύγος, οι 2 άντρες, αλλά και το ίδιο το παιδί. Λοιπόν, Στέλλα Σάβα, έχεις τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ να μας ενημερώσεις. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ονοφρή κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, αλλά και πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα. Βρίσκεται ενώπιον της αστυνομίας και συγκεκριμένα του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων του Αρχηγείου της Αστυνομίας. Να αναφέρουμε εγώ στην υπόθεση, έβγαλε στο φως η ιστοσελίδα Ρεπόρτερ Ονουφριέ και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται από το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, προχώρησαν οι αρχές στην σύλληψη τη γυναίκα από τις Φιλιππίνες μετά από πληροφορίες που αξιολογήθηκαν ότι κατά το 2017 έφερε στην χώρα μας από τις Φιλιππίνες ένα βρέφος, το οποίο παρουσιάστηκε ως βιολογική του μητέρα με σκοπό την παράνομη, όπως δείχνουν, υιοθεσία του. Μετά την σύλληψή της φαίνεται ότι παραδέχτηκε ο Νουφρία πως δεν είναι η βιολογική μητέρα του βρέφους, ενώ φαίνεται να ανέφερε πως το έφερε στην Κύπρο κατά παραγγελία για το ζεύγος ανδρών, οι οποίοι από το 2017 μέχρι και σήμερα έχουν την φροντίδα του παιδιού. Προχώρησε επίσης η αστυνομία στην έκδοση των ταλαμάτων σύλληψης εναντίον των 2 ανδρών. Καταζητούνται από τις ορχές. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η αστυνομία φαίνεται να καταζητούν 2 άντρες και να υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτοί μπορεί να διέφυγαν στα κατεχόμενα Ονουφριέ. Η αλλοδαπή γυναίκα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο σε μια διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών διέταξε την οκταήμερη κράτηση της 47χρονης γυναίκας από τις Φιλιππίνες και αναζητεί αυτή τη στιγμή το ζεύγος ανδρών. Πρόκειται, όπως είπα στην αρχή, για μια πρωτοφανή υπόθεση Ονουφριέ για τα κυπριακά δεδομένα και μια πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά βεβαίως ανήλικο παιδάκι και πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι όντως ένα θέμα το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Καταρχάς, αυτό το παιδί δεν είχε δηλωθεί πουθενά. Δεν ξέρουμε ακόμη την ηλικία, πόσο νεαρό ήταν, αλλά δεν πήγαινε σχολείο αυτό το παιδί. Δεν είχαν καταγραφεί στα αρχεία, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία και χρονοβόρα η διαδικασία της υιοθεσίας στην Κύπρο. Πρέπει να εξεύρουν πρώτα το παιδί, πρέπει να κατατεθεί έτοιμα στο γραφείο ευημερίας, πρέπει να γίνει εξέταση από λειτουργό. Αν είναι από χώρα που ισχύει η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, υπάρχει και άλλη διαδικασία. Τώρα είναι από τις Φιλιππίνες, που προφανώς δεν υπάρχει ισχύ εκεί. Άρα είναι πολλά τα θέματα που, και τα ερωτήματα που παραμένουν για αυτή την υπόθεση. Η διαδικασία ειδικότερα παιδιού που δεν είναι από την Κύπρο, είναι ακόμη πιο δύσκολη εξ όσων γνωρίζουμε. Και σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται τώρα αυτό το παιδί που σαφώς δεν θα αντιλαμβάνεται τι γίνεται και ήταν σε ένα περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο ψυχικός κόσμος αυτού του παιδιού. Είναι μια σωρία από παράγοντες, γι' αυτό και οι αρχές είναι πολύ διστακτικοί, γιατί επικοινωνήσαμε μαζί τους από το πρωί όταν είδαμε το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Reporter. Αλλά υπάρχει ένας δισταγμός γενικότερα ως προς το σχολιασμό ή τις δηλώσεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Γίνεται στο μεταξύ η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στις ελεύθερες περιοχές, αλλά υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί ενδεχομένως να έχουν διαφύγει. Να έχουν διαφύγει στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Στέλλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε ένα θέμα. Κλονίζεται να αλλάξουμε την επικαιρότητα, να δούμε ένα θέμα που αφορά τον κλονισμό της εμπιστοσύνης.